Τα περνάει και στα κουνέλια και στα σκυλιά. Τι μεγαλώνει αυτή η γυναίκα. Δεν περνάει στου ανθρώπου, εντάξει και τώρα. Μα ο άλλο δεν είπε τίποτα δίπλα. Ο άλλο ήθελε να πει πάλι τι παίρνει. Ότι παίρνει μόνο δόξα. Εν πάση περιπτώσει, επόμενο. Η αγγλική Τσέλσι κληρώθηκε ο Ολυμπιακός για τη φάση των 16 του Champions League με το πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους να γίνεται στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στο κύπελο UEFA τώρα τρεις ήττες ήταν ο χθεσινός απολογισμός των ελληνικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 2-1 από την Ατλέτικο στη Μαδρίτη και θα κληρωθεί στη φάση των 32 με τις ομάδες που έρχονται από το Champions League. Η ΑΕΚ έχασε 2-1 από τη Βιγιαρεάλ στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα τεθεί αντιμέτωπη με τους πρωτοπόρους των ομίλων του UEFA. Ενώ η Λάρισα γνώρισε μία ακόμη ήττα με 3-1 από την Ιρεμβέργη. Αυτά. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ και πολύ γρήγορη, κυρία Μιχαλοπούλου. Παιδιά, τι απόξωτα από αυτά όλα. Παιδιά, και ότο κιούνε υπάρχει όμως, δεν ήταν μια η ταχύτητα της λίγο πιο γρήγορη από το ότο. Ναι. Παιδιά, τα είπε γρήγορα. Πάνω λίγο το κεφάλι μου χτυπούσα τώρα. Είπε όλο το πρωτάθλημα. Α. Τι έγινε. Έβαλα δύναμη μέσα για αυτή η εκπομπή, μην την ξαναπαίξετε ποτέ. Μπλεδίζει. Έβγαλα καντήλα, καντήλιασα. Όχι. Σίγουρα. Καλώς, δεν έκανα σε μια ώρα τα λέμε. Έλα να στο φιλήσω, να Γιάννη. Για έκανα βαθούλα. Όπου και εδώ θέλω λίγο. Εν πάση περιπτώσει, επόμενο. Πάλι ρετρό. Βλέπω αποσπάσματα. Πουλάρατε σήμερα. Πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Μόνος του. Γιάννης Βούρος. Όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Η φωνή ποτέ του λέει γι' αυτόν. Ένας παρανοϊκός δολοφόνος θα τους οδηγήσει. Ο Βούρος είναι γι' αυτός. Διμένος. Χωρίς έλεος. Γιάννης Βούρος, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί ποτέ. Ο ίδιος τον εαυτό του λέει. Σημαντικές στιγμές ερμηνείας. Πού παιδιά. Μια ταινία που θα αφήσει ιστορία στο ελληνικό βίντεο γεμάτη κορυφαίες ερμηνείες. Τι μεγαλοστομίες είναι αυτές. Μια ελληνική υπερδημιουργία, γεμάτη δράση, αγωνία και έρωτα. Κάποιος πρέπει να τον σταματήσει. Κάποιος πρέπει να αντιμετωπίσει. Το Γιάννη Βούρο. Γιάννης Βούρος. Η παγίδα. Παγίδα. Σε τους έφερα εγώ, δεν είχα ιδέα. Μη τη φωνάζει σε κάθε πλάνο. Η παγίδα. Η ταινία. Αλήθεια. Εντάξει. Πρέπει να τη δούμε. Θέλω να τη δούμε. Πώς θα γίνει να την βρούμε την ταινία αυτή, αν μας βλέπει ο κύριος Γιάννης Βούρος, αυτή η ταινία, θέλουμε να τη δούμε την παγίδα. Αυτή ήταν βιντεοκασέτα. Μάλλον. Υπάρχει, δεν την έχω δει χωρίς να έχω δει το τρέιλερ, έτσι. Γιατί μάλλον με έβαζε και βλέπαμε πάρα πολύ βιντεοκασέτα. Να το πληρώσουμε όλα. Έχουμε δει πολύ βιντεοκασέτα. Δεν θα έχω δει και την παγίδα. Την υπερδημιουργία. Και με τι θυμάσαι καν. Παιδιά, δεν έχει μείνει στην ιστορία του βίντεο τότε, το είπε. Όταν το έκανε το σπικάζ, δεν ήξερα αν θα μείνει στην ιστορία. Είχε μια σιγουριά. Υπερδημιουργία. Τι υπέροχες λέξεις. Υπερδημιουργία, Κατερίνα. Σε έχω να την πει ποτέ αυτή τη λέξη. Υπερδημιουργία. Άμα φτιάξει το ρο, μην μπει στον κόπο να έρθει στην εκπομπή. Πραγματικά. Δηλαδή, είναι σαν να έρθω εγώ και να έχω μαλλιά ράστα. Τι να με κάνετε. Όχι, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει 5 πράγματα εδώ στη σειρά. Έχω κι άλλο. Μπαίνει Ειρήνη. Α, μπαίνει Ειρήνη. Ειρήνη κάνει ναρκώνεται πριν. Σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, βράχνιασα. Έχεις δαιμονιστεί. Είσαι κοντά στο δαιμονισμό, ε. Πες το πνεύμα που μπήκε. Άδικα. Γιατί? Δεν είναι. Άμα γυρίσω το κεφάλι, πέρα. Το κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να ξέρεις ότι έχεις δημιουργήσει προβλήματα στον κόσμο. Σε ποιον κόσμο? Στον κόσμο. Γενικά. Τους έχεις κάνει λίγο... Αλήθεια. Γεια σας. Γεια. Δεν το θέλω. Κοιτάξτε ρε παιδιά, ακούστε τώρα τι γίνεται. Πες εσύ πέρι μου. Βλέπεις. Όχι, πες εσύ πέρι μου. Καταλαβαίνεις, είσαι μια σύγχυση. Πες εσύ με, κάτι, α, δεν έλεγες. Αυτό που φορά είναι ωραίο. Περίμενε τώρα μητά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Το είχαμε πει από την αρχή της χρονιάς, άλλωστε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, συγγνώμη πέρι μου,
που έχουμε το φόβο και το τρόμο του Νίκου Μουτσινά. Γιατί, Παναγία μου. Όχι, αυτό θέλω να το καταγγείλω. Και τώρα ήδη μακιγιές κάτω ότι πρέπει να βάλω πιο έντονο κραγιόν. Εδώ θα το βάλω. Και θα δείτε, θα βρούμε χαΐρι, νομίζεις. Θα δούμε. Έλα μωρέ Μαρία. Έλα. Και δεν είχαμε δει καν αυτή την εμφάνισή της ρε Γιώργο. Είναι σημερινή. Η σημερινή. Θα τη δούμε αύριο, ναι. Τη σημερινή την είδαμε σήμερα. Α, η σημερινή ήταν σήμερα. Θεάς το καλό με τις μέρες. Έβρε Μαρία μου, ρώτα κι εσύ. Ενάντζεξε. Μια μέρα πριν, μια μέρα μετά. Αυτό το δούμε. Το άσπρο νταντέλα με το μαύρο. Όχι μόνο Νίκο, το είδες τώρα. Να σχολιάσεις. Γιατί το είδαμε αυτό το ρούχο. Μισό λεπτό τώρα, ξεκίνησες λάθος. Μπορούμε να το σχολιάσουμε τώρα, πάμε παιδιά όλοι μαζί. Συγγνώμη, για ποιο λόγο Γιώργο αυτό, δεν είδαμε αυτό το ρούχο. Δεν έκανε σε κανέναν εντύπωση αυτό το μαύρο με το άσπρο. Που ήταν πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Δεν εννοώ αυτό. Τι είχες Γιώργο, τον κύριο Καμένο. Τον κύριο Τσίπρα. Νίκο. Δεν μιλάω για την κυρία Παπαρίγα που ήταν όντως εξαιρετική. Μπορεί να έφαγε την αίσθηση. Η κυρία Παπαρίγα μας κάλυψε 6 λεπτά. Ναι, αλλά ήταν όλο αυτό. Ήθελα 6 χρόνια πρέπει να μιλάμε για την εμφάνισή της. Εν πάση περιπτώσει. Γιώργο, θα ήθελα να δούμε αύριο αυτή την εμφάνιση της Μπεκατόρου. Δείξτε του την Μπεκατόρου. Σε μένα θα ξεσπάσει το βράδυ. Μπράβο, αγαπούλα μου. Φιγερίνη, μπορούμε να πάρουμε την ταινία. Την ταινία εδώ. Φορά πολύ ωραίο άρωμα. Αλήθεια μυρίζει. Ναι. Είναι αυτό που μου είχε δώσει η Μαρία και ανάβει όλο τον κόσμο. Δεν είναι καλό. Περίεργο, γεια σας. Δεν ακούσατε, λέγατε τα νέα σας. Γεια σας, να είστε καλά. Ψηφίσαμε. Τι ψηφίσατε. Ποιο θα πάρει τη χρυσή. Ποιο θα το πάρει, λέτε. Την ταινιάδα. Την κυρία Μιχαλοπούλου. Η κυρία Μιχαλοπούλου. Ή στην ταινία, ή στον κύριο Βούρο, ή στην κυρία Μιχαλοπούλου. Ή στον Πετρίδη, στην Rapid Mother. Πού σε όλα τα πέσει. Νομίζω. Πρέπει να το πάρει η κυρία Γιώτα Μιχαλοπούλου. Κοίταξε. Είναι πολύ πιθανό, αλλά νομίζω. Ότι για να βγουν αληθινές όλες αυτές οι προβλέψεις θα δώσουμε αυτή την τηλεόραση. Όχι. Στην υπερδημιουργία την ταινιάρα στην παγίδα, στον κύριο Γιάννη Βούρο. Βραβεύτηκε η παγίδα. Συγχαρητήρια, παιδιά. Η παγίδα, ρε παιδί. Πάρα πολύ ωραία. Βεβαίως και πριν παίξουμε, να σας δώσουμε και ένα